Καλησπέρα φίλοι μου, ξεκινάμε πάλι τη ζωντανή μετάδοση από το Facebook για να μπορούμε να μοιραστούμε και να δοκιμάσουμε να απαντήσουμε σε ορισμένες ερωτήσεις σας. Γιατί τι να την κάνεις την ευτυχία αν δεν μπορείς να τη μοιραστείς? Είναι σαν να νιώθεις μια πραγματικότητα χωρίς να μπορείς να τη βιώσεις, θα λέγαμε. Αυτό που θα ήθελα να σας πω μέχρι να μαζευτείτε και να ξεκινήσετε να γράψετε τις ερωτήσεις σας ή τις δηλώσεις σας είναι ότι εγώ δεν είμαι κάποιος δάσκαλος ή γκουρού, ούτε θέλω να σας μαζέψω και να αποκτήσω σε εισαγωγικά οπαδούς ή σε εισαγωγικά μαθητές. Σε μένα θέλω να έρχεστε, να ακούτε όπως πηγαίνετε στην όπερα ή όπως πηγαίνετε στο θέατρο ή όπως πηγαίνετε σε ένα οτιδήποτε πράγμα σας ευχαριστεί. Δεν χρειάζεται να δηλώσετε κάτι σχετικά με καμία απολύτως δέσμευση και είναι φυσικά ότι εγώ είμαι ένας ψυχαγωγός, θα λέγαμε, έτσι ένας αγωγός με την ψυχή. Καμία σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Γκουρού μπορεί να γίνει το κάθε τι στη ζωή σας, που μέσω από αυτό το σύμβολο εσείς θα μπορέσετε να πάρετε, θα λέγαμε, μια ορισμένη εμπειρία ή να ενωθείτε με το δικό σας υποσυνείδητο. Επομένως, εκμεταλλευτείτε με σαν εργαλείο για τη δική σας αναθεώρηση των πραγμάτων. Όπως στην πραγματικότητα το κάνετε με όλα τα πράγματα, απλά όχι όλες τις φορές συνειδητά. Λοιπόν, για να δούμε και σήμερα, να ξεκινήσουμε να μπούμε στο πιστό, θα λέγαμε. Καλησπέρα καταρχήν σε όλο τον κόσμο που με παρακολουθεί. Η Βασιλική ρωτάει από πού προκύπτει η κατάκριση. Την κατάκριση τη δομούμε γιατί μέσα μας το εγώ πάντα θέλει να νιώθει ικανό και η κατάκριση βγαίνει από τη σύγκριση. Επειδή έτσι είναι φτιαγμένος ο νους μας, να συγκρίνει, αυτόματα μερικά πράγματα τα αναγάγει σε καλά ή σε άσχημα. Και έτσι σιγά σιγά ξεκινάει μέσα από τη σύγκριση να θέλει να φτάσει συνεχώς σε μια ανάπτυξη του ίδιου του το εαυτού. Η κατάκριση, καταλαβαίνετε, έρχεται από ορισμένες πεπιθήσεις που στην πραγματικότητα υπάρχει μέσα στο νου μας για να μπορέσουμε να γινόμαστε κάθε φορά και πιο καλύτεροι σε εισαγωγικά, με ικανότητες δηλαδή, για να μπορούμε να διευθύνουμε τις δυνάμεις που έχουμε μέσα μας ώστε να φέρνουμε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι πείραμα και πάντοτε τα πειράματα είναι για να μπορέσουμε να μας δίνουν την ευκαιρία να μαθαίνουμε καλύτερα πώς να φτάσουμε στο αποτέλεσμά μας. Η κατάκριση είναι το πρώτο, θα λέγαμε, επίπεδο από μία παρατήρηση που κάνουμε για τον εαυτό μας, που όμως βγαίνει από κάτι αρνητικό. Έτσι λοιπόν έχουμε μία ενοχή, μία κατάκριση, που αυτό ξεκινάει, βέβαια θα σας λέω, από την δημιουργία του νου, και η δημιουργία του νου ξεκινάει, θα λέγαμε, από το εισαγωγικά προπατορικό αμάρτημα που λένε, με την έννοια της ολίσθησης του ανθρώπου από την αγαθότητα μέσα στην αιτία για να μπορέσει να μάθει τη γνώση του καλού και του κακού. Άρα λοιπόν κάθε φορά που εμείς θα ακούσουμε, θα λέγαμε, μέσα μας τον εαυτό μας κατακρίνει, πρέπει να τον αναγάγουμε σε μία κατάσταση υπευθυνότητας και όχι κατάκρισης και να μπορούμε να καταλάβουμε τι μάθαμε από το λάθος, πώς μπορούμε καλύτερα, πώς θα μπορούσαμε καλύτερα και έτσι να φύγουμε από όλο αυτό το πράγμα που βασανίζει τον κόσμο τόσο μα τόσο καιρό. Καλησπέρα και στον Κώστα, το φίλο μας. Ελεύθερα φίλοι μου, γράψτε τις ερωτήσεις για να μπορέσουμε να απαντήσουμε. Καλησπέρα και στην Ιζαμπέλα. Λοιπόν, ο Κώστας λέει, μπορεί μία πεποίθηση ή πεποίθησεις γενικότερα στον άνθρωπο να αλλάξουν από απλή παρατήρηση, μελέτη και θεωρία ή απαραίτητα πρέπει να υπάρχει πρακτική εμπειρία?
στην πραγματικότητα η αναγνώριση των πεποιθήσεων θέλει μια εκβάθυση. Άρα λοιπόν η απλή παρατήρηση δεν μπορεί να τη δώσει. Θα λέγαμε μια εκβαθέως παρατήρηση μπορεί να μας κάνει να δούμε τι πεποιθήσεις έχουμε. Έτσι λοιπόν μέσα μας μια εκβαθέως παρατήρηση, όχι εκ του αποτελέσματος αλλά από την αιτία την οποία εμείς συμπεριφερόμαστε με κάποιο τρόπο σε προσέγγιση με την πραγματικότητα, θα μας δώσει να καταλάβουμε μέσα μας ότι έχουμε ένα σύστημα ολόκληρων πιστεύω ή πεποιθήσεις. Η αναγνώριση είναι στην πραγματικότητα όλη ουσία. Το πόσο πολύ το αναγνωρίζουμε. Μετά από εκεί και πέρα, αναλόγως στη συνδυσιακή μας κατάσταση, η δουλειά γίνεται από μόνη της μέσω των βιωμάτων και της εμπειρίας. Αυτά, φίλοι μου, το έχουμε διαχωρίσει, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα. Ένα πραγματικό βίωμα μας δίνει ένα ποσοστό συνειδητότητας και γνώσης, θα λέγαμε. Εμείς όμως, επειδή με το μυαλό μας έχουμε μάθει συνεχώς να κρίνουμε τα πράγματα ή να μην παρατηρούμε εκβαθέως ή να μην τα βλέπουμε ολικά, παίρνουμε το μάθημα μόνο για τη συνείδηση που έχουμε. Βεβαίως, για να αλλάξουμε μια πεποίθηση, χρειάζεται να υπάρχει όμως η ικανότητα να μπορούμε να φτιάξουμε μια άλλη. Βλέπετε, οι πεποιθήσεις είναι ένα είδος κυκλώματος. Κάθε τι για να μπορεί να δουλέψει, είτε είναι τσιπάκι, είτε είναι, θα λέγαμε, φορτηγό, είτε είναι μπαταρία, είτε είναι το οτιδήποτε μηχανικό πράγμα, το βάζουμε στην πρίζα και δημιουργεί αυτή την κίνηση των ηλεκτρονίων, θα λέγαμε, το ρεύμα, για να μπορούν να δουλέψουν όλα. Έτσι γίνεται και μέσα μας. Αυτά τα μικρά κυκλωματάκια, οι πεποιθήσεις, που τις χρειαζόμαστε για να μπορούμε να βιώσουμε την πραγματικότητα, πρέπει να έχουν μία πηγή. Αν εμείς δεν έχουμε βρει μία πηγή για να φτιάξουμε μία άλλη πεποίθηση, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις προηγούμενες που πάνω εκεί βασιζόμαστε. Επομένως, πρέπει να είναι η συνείδησή μας σε εκείνο το επίπεδο να μπορεί να συλλάβει μία ιδέα για να μπορεί να την κατανοήσει και ώστε μετά να κάνει αυτό που λες με την παρατήρηση και να αλλάξει την πεποίθηση. Λοιπόν, προχωράμε σε άλλες ερωτήσεις. Καλησπέρα στη Πινελόπη, στη Ρένα. Λοιπόν, λέει Μαντό, καλησπέρα στη Βραξούλα. Λέει Μαντό, ποιος είναι ο δρόμος για την αυταγάπη, ειδικά για τις κακοποιημένες παιδιόθεν ψυχές, και είναι αυτή που θα οδηγήσει στην αιώνια ευδαιμονία φώτιση? Βλέπετε, φίλοι μου, εδώ πέρα σε αυτή την απάντηση υπάρχει όλη η ψευδέστηση της πνευματικής φώτισης, θα λέγαμε. Όλοι, μέσα από το εγώ και την κατάκριση για τον εαυτό μας που έχουμε, αρχίζουμε και προβάλλουμε τον εαυτό μας και λέμε θα ήταν ωραία να είμαι ένας μύστης, να μην μ' αγγίζει τίποτα, να μην έχω κανένα αρνητικό συνέστημα, να κάθομαι εκεί συνέχεια σε ένα είδος παραδείσου και να παρατηρώ. Ένας παρατηρητής. Όμως αυτό το πέρα το πράγμα, φίλοι μου, είναι από ένα πονεμένο πραγματικά εγώ που έχει αυτή την εντύπωση, και όσο το ψάχνετε αυτό είναι τόσο πολύ δύσκολο να γίνει. Ο δρόμος για την αυτοαγάπη έρχεται μέσα από τη γνώση, γιατί η συνειδητότητα σημαίνει αγάπη. Το να γνωρίζω σημαίνει αγάπη. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε κάτι που δεν το έχουμε γνωρίσει. Άρα όταν ψάχνεις την αυτοαγάπη ή Μαντώ, σημαίνει ότι πρέπει να ψάξεις τον εαυτό σου. Και όταν βρίσκουμε τον εαυτό μας, είναι σαν να βλέπουμε τη μουσική και να μαθαίνουμε τις νότες. Δεν συγκρίνεις τις νότες μεταξύ τους. Δεν λες «Α, δεν μου αρέσει η ντο, προτιμώ τη φα». Ξεκινάς λοιπόν και βλέπεις τον εαυτό σου και όλο τον εαυτό τον αναγνωρίζεις σαν ένα πολύτιμο, άξιο πράγμα, αλλιώς τίποτα δεν εκδηλώνεται στο σύμπαν χωρίς αξία και χωρίς λόγο. Οπότε μόνο που υπάρχεις και για αυτό που είσαι, είσαι άξια όσο ο μεγαλύτερος μύστης, θα λέγαμε, που έχει δημιουργηθεί στον κόσμο. Από εκεί και πέρα, ο νους σου, επειδή προβάλλει πράγματα λόγω της κατάκρισης μέσα που έχεις, όπως μιλήσαμε και προηγουμένως, επειδή δεν έχεις γνωρίσει τον εαυτό σου, γιατί κάθε επίπεδο έχει την ωφελημότητά του, και είναι φυσικό στους καιρούς που ζούσαμε όλα αυτά τα πράγματα και τα προγράμματα που είχαμε να μας βάλουν σε μια κατάσταση μη κατανόησης για ποιο λόγο συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, και επομένως να ζούσαμε σε μια κόλαση. Η προσωπικότητά σου έχει πάρει ευθύνες που δεν είναι φτιαγμένη να πάρει,
Έτσι λοιπόν, πάρ την ευθύνη μόνο του εαυτού σου. Αυτό που είσαι είναι αυτό που πρέπει να δεις, να αγαπήσεις, να καταλάβεις, και σιγά σιγά με αυτό, μόλις ασχοληθείς με αυτά τα πράγματα που ήδη έχεις, βασικά σου λείπει να δεις αυτά που έχεις ήδη, γιατί με αυτά τα εργαλεία θα δουλέψεις. Ξεκίνησε λοιπόν να δεις όχι τι δεν έχεις, αλλά ξεκίνησε να δεις τι έχεις. Και αν ο νου σου σου μιλάει και σου βγάζει αρνητικές σκέψεις, δεν τρέχει τίποτα. Έτσι έχει μάθει και θέλει να σε βοηθήσει. Δεν είναι κακό. Πες του ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία που μου έδωσες. Εκλάβε τη σαν κάτι έξω από σένα. Μην ταυτίζεστε με τη σκέψη σας. Λοιπόν, κάνουμε ένα refresh. Καλησπέρα στην Εύη, καλησπέρα στον Αποστόλη, στη Λένα που έχει μια ερώτηση. Μαρία, όχι, δεν υπάρχει σημερινό θέμα. Μπορείς να κάνεις ό,τι ερώτηση θέλεις. Η Λένα λέει, καλησπέρα, θα ήθελα να μάθω όταν έρχεται μια αρρώστια στην οικογένεια, είναι μάθημα. Πώς μπορούμε όμως να ανακαλύψουμε τι έχουμε να μάθουμε? Να είσαι καλά, λέει, ευχαριστώ. Λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ για την προσοχή σου, Λένα. Το ότι σας έχουν πει ότι τα πάντα είναι μαθήματα, δεν πάει να πει ότι πρέπει και να το ανακαλύψετε. Πρέπει όμως να το πάρετε. Αυτή είναι η διαφορά. Πρέπει να καταλάβετε, φίλοι μου, ότι ενώ τα πάντα είναι μαθήματα, ποτέ δεν ξέρουμε από πριν παρά μόνο όταν πάρουμε το μάθημα. Τότε καταλαβαίνουμε. Όταν μπαίνετε στη διαδικασία για να ρωτάτε τι μάθημα θα πάρω, τι μάθημα θα πάρω, περνάτε την τάξη χωρίς να διαβάζετε. Ξεκινήστε λοιπόν, ζήστε αυτή την περίπτωση που σας έχει έρθει. Και μόλις θα γίνει το κλικ της συνειδητοποίησης, τότε αυτόματα θα το έχετε πάρει το μάθημα και τότε και μόνο τότε θα καταλάβετε τι μάθημα ήταν να πάρετε. Αφαιθείτε λοιπόν στην εμπειρία, ελεύθερα και με εμπιστοσύνη ότι όταν εσείς θα συνειδητοποιήσετε τις καταστάσεις, θα έχετε πάρει το μάθημα. Το μάθημα, όταν το καταλάβουμε, το καταλαβαίνουμε αφότου το έχουμε πάρει. Όχι πριν. Αυτό σε βοηθήσει να βγάλεις όλη αυτή την ευθύνη πάλι με τον εαυτό σου, να χρειάζεται να ψάχνετε τόσο πολύ. Λοιπόν, βλέπετε φίλοι μου, τελικά, καθώς κάνω εδώ πέρα τις... Γεια σου Χρύσα, ευχαριστώ. Βλέπετε φίλοι μου, τελικά, πόσο σημαντικό είναι να μην είμαστε τόσο αυστηροί με τον εαυτό μας. Μας μάθανε σε μια αυστηρότητα, μας μάθανε μέσα στο φόβο, μας μάθανε σε μια κατάκριση, μας μάθανε σε ένα Θεό που μόνο να ξέρει στην κόλαση, ας πούμε, να μας στέλνει. Ενώ στην πραγματικότητα πρέπει μέσα μας να καταλάβουμε όλοι ότι είμαστε κομμάτι του Θεού και παίζουμε τον μεγάλο σημαντικό ρόλο. Βεβαίως και μέσα από την κοινωνία μας πρέπει να ερχόμαστε σε μια κατάσταση για να μπορούμε να τη χτίσουμε ώστε να μην έχει τόσο πόνο, να ψάχνουμε την πιο ιδανική λύση, που όμως πρέπει να την έχουμε. Και η πιο ιδανική λύση θα έρθει, θα λέγαμε, στο τώρα μας, είναι ήδη, και θα έρθει με τον καιρό να φτιάξει όταν το συλλογικό είναι έτοιμο, έτσι την κοινωνία μας. Στην πραγματικότητα, όσο και να βιάζουμε την κοινωνία, δεν πρόκειται ποτέ να τη φτιάξουμε. Είπαμε, από τον πυρήνα ξεκινάνε όλα. Και έτσι από τον πυρήνα, θα λέγαμε, που είναι ο Θεός, το σύμπαν, έτσι έχουμε και ένα πυρήνα μέσα μας. Έτσι έχουμε και ένα πυρήνα στη γη. Τα πάντα έχουν τον πυρήνα και από εκεί εκδηλώνονται τα πάντα. Αν λοιπόν ψάχνετε μια επανάσταση, κάντε μια συνειδησιακή επανάσταση. Από εκεί ξεκινάει. Φυσικά το αποτέλεσμα θα το δείτε στα συναισθήματά σας. Αλλά πάντα όλες οι επαναστάσεις είναι συνειδησιακές. Γι' αυτό όλες οι επαναστάσεις που γίνονται βαλμένα από άλλους, μέσα στον πόλεμο και στο αίμα, δεν φτάνουν ποτέ τόσο καιρό να αλλάξουν τίποτα. Οι θέσεις αλλάζουν, οι ενέργειες μένουν ίδιες. Όταν εμείς αναβαθμιστούμε, με την έννοια να ξυπνήσουμε, με την έννοια να αλλάξουμε πεποιθήσεις, με την έννοια να μπούμε σε ένα άλλο μοτίβο πεποιθήσεων, τότε και μόνο τότε εκπέμπουμε και υποστηρίζουμε μία καινούρια από πριν πραγματικότητα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο Κώστας έχει μια άλλη μια ερώτηση. Άρα και τα εγώ πρέπει να τα αναγνωρίσουμε ως άξια και να τα αγαπήσουμε. Φυσικά, όταν λέμε εγώ, φίλοι μου, γιατί υπάρχει εδώ πέρα μια μεγάλη παραπληροφόρηση. Όταν λέμε εγώ, νομίζουν όλοι ότι είναι κάτι μικρά ανθρωπάκια μέσα μας, που κάτι ζυζάνια, που κάθεται μέσα στο κεφάλι μας το καθένα, ας πούμε, και παίρνει τον έλεγχο, όπως τα κινούμενα σχέδια που είχαν βγει με τα συναισθήματα.
Φίλοι μου, τα εγώ είναι ένας ολόκληρος εαυτός. Είναι ένας σταμάτης, αλλά σε μια διαφορετική δόνηση. Είναι μια ολόκληρη πραγματικότητα, αλλά σε μια διαφορετική δόνηση. Βλέπετε, κάθε φορά μιλάμε για τα εγώ, ενώ είμαστε τα εγώ και μέσω των εγώ εμείς ζούμε το 3D. Πρέπει να καταλάβετε, όταν μιλάμε λοιπόν για χαμηλά εγώ ή ψηλά εγώ, εννοούμε για χαμηλές ή ψηλές δονήσεις. Είναι πολύ μακριά το σημείο να βγείτε έξω από τα εγώ στην πραγματικότητα εδώ πέρα την οποία ζούμε, για να έχουμε μια καθαρή συνείδηση. Θα πρέπει να είμαστε τελείως χωρίς, θα λέγαμε, παρατηρητές. Έτσι λένε οι διδασκαλίες. Και αυτό είναι για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τα εγώ. Βλέπετε, φίλε μου, όπως μέσα σας το νευρικό σας σύστημα λειτουργεί από μόνο του και μπορείτε να δουλέψετε μαζί του, να συνεργαστείτε και να του πείτε, σε παρακαλώ πολύ, θύμισέ μου ότι πρέπει να ξυπνήσω σε 7 η ώρα και να σας ξυπνήσει από μόνο του. Όπως τα λέγαμε, το αναπνευστικό σας σύστημα δουλεύει από μόνο του, ενώ μπορείτε να κρατήσετε την αναπνοή σας. Αλλά αν αφαιθείτε, αυτόματα αρχίζει και αναπνέει. Έτσι είναι και αυτό που θέλω να σας πω. Θα πρέπει να ενοποιήσουμε τον εαυτό μας. Όλος ο διαχωρισμός με τα εγώ που έχει γίνει, τον εαυτό μας δηλαδή, κάτω από μια διαφορετική δόνηση, τον έχουμε σπάσει έτσι για να τον καταλάβει ο νους. Και μετά πρέπει να το επανενώσουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλοι μου, τα πάντα είναι ένας κύκλος. Πρώτα δομούμε και αποδομούμε και ξανά δομούμε. Έτσι είναι φτιαγμένος ο νους. Έτσι λοιπόν τα εγώ, όταν λέμε αγαπήσουμε, εννοούμε να τα συνειδητοποιήσουμε. Η πολύ παραπληροφόρηση κάνει τον κόσμο να νομίζει ότι είναι έξω από τα εγώ, όλοι μιλάνε τα εγώ, λες και τα έχουν καταλάβει και έχουν βγει απ' έξω. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Το μόνο που κάνουν είναι να υποστηρίζουν ένα πνευματικό, θα λέγαμε, αυτό που για κάποιο λόγο έχει αφαιθεί εκτός των χαμηλών άλλων εαυτών που έχετε και έχετε φτιάξει μια ελίτ μέσα σας ορισμένων ανωτέρων εγώ που δεν θέλουν τα κατώτερα εγώ. Τι νομίζετε γίνεται στην πραγματικότητα? Έτσι δεν κάνουν και οι ελίτ. Αυτοί οι Ιλουμινάτοι πάνε να σκοτώσουν όλο τον κόσμο των άλλων. Αυτό δεν κάνετε κι εσείς. Πάνε να σκοτώσετε όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό γιατί δεν είναι άξιοι όπως το πνευματικό εγώ σας νομίζει. Ποιον πολεμάτε τελικά? Είδατε πόσο μπερδεμένος είναι ο κόσμος? Όμως ευτυχώς που η πραγματικότητα αντανακλάει τον εσωτερικό μας κόσμο και πρέπει να είμαστε συνειδητοί και να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Αν είναι να φύγουν μερικές δονήσεις από μέσα σας, θα το επιτρέψει η ίδια η φύση, η ίδια η εξέλιξη της γης, η ίδια η ενέργεια, η συλλογική μέσα σας και η συλλογική της κοινωνίας. Δεν μπορείτε όμως να βιάζετε και να πάτε να σκοτώσετε σε εισαγωγικά ορισμένα εγώ για να πάρετε τη συνείδησή τους. Αυτό θα γίνει αυτόματα. Και όταν λέμε σκοτώνουμε στο 3D ή θυσιάζουμε στο 3D ή διαλύουμε στο 3D, όταν μιλάμε λοιπόν για πακέτα ενέργειας, φαίνεται σαν να αποδομούμε μια ύλη. Όταν μιλάμε όμως για δονήσεις, είναι ότι συγχρονιζόμαστε και δύο κύματα όταν συγχρονίζονται γίνεται ένα κύμα. Διαλογιστείτε πάνω σε αυτά που σας είπα, ξανακούστε το βιντεάκι. Λοιπόν, κάνουμε ένα refresh, να δούμε... Νάγια, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πώς νοείς, λέει, την έννοια της συνείδησης? Συνείδηση δεν είναι το περιεχόμενο του κάθε προσώπου, λέει η Πινελόπη. Λοιπόν, συνείδηση, φίλοι μου, έρχεται από την είδηση και το συν. Δηλαδή, από κάτι που αντιλαμβανόμαστε και το τι από αυτό ένωση έχουμε. Εμείς, για να στα πω χοντρικά, η συνείδηση είναι θεμελιώδη γνώση εκ της εμπειρίας την οποία έχουμε πάρει. Είναι άλλο, είπαμε, να καπνίζεις και άλλο να συνειδητοποιήσεις το κάπνισμα. Όταν συνειδητοποιείς το κάπνισμα, έχεις την επιλογή κάθε στιγμή να το σταματήσεις ή όχι, γιατί ξέρεις τι είναι και τι κάνει. Όταν όμως απλά έχεις μια πληροφορία, αυτό δεν λέγεται συνείδηση. Βλέπετε, κάθε άνθρωπος ανά πάσα στιγμή λειτουργεί εξ συνειδήσεως. Είτε είναι χαμηλή η συνείδησή του εκείνη την ώρα, είτε είναι υψηλή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό που κάνουμε, όσο και δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε. Οι άνθρωποι, επειδή νομίζουν, επειδή εστιάζουν σε μερικές πτυχές του εαυτού τους, δεν έχουν τη συνειδητότητα για το τι είναι ο καθένας. Θυμούνται μερικά ωραία πράγματα και σου λέει, είμαι καλός άνθρωπος.
και μπορεί 99 άσχημα που κάνει να μην τα βλέπει. Και αυτό δημιουργεί κάρμα και το σύμπαν το βλέπει αυτό. Εκείνος δεν το βλέπει και νομίζει ότι πάει καλά. Γιατί εστιάζει μόνο στο θετικό εαυτό του. Όμως η συνείδηση του εαυτού εστιάζει στο ότι είμαστε πραγματικά με τα άσχημα και τα όμορφα. Όποιος θέλει, φίλοι μου, λοιπόν, να συνειδητοποιήσει τον εαυτό του, πρέπει να τον αναγνωρίσει ολικά και να μην φοβάται τα αρνητικά, γιατί τα έχει βαφτίσει αρνητικά ή, εν πάση περιπτώσει, εντροπικά πράγματα που έχει. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Φανταστείτε τον εαυτό μας ότι είναι σαν ένα χταπόδι. Όπως το χταπόδι έχει τα πλοκάμια και στη μέση είναι δυνατά και μεγάλα και όσο πηγαίνει λεπταίων, έτσι ακριβώς είναι και η εξέλιξη των εγώ. Κάθε εγώ, επειδή δεν έχει την δύναμη να ανανεώνει τον εαυτό του, έχει μία χρονική διάρκεια. Τα εγώ εξελίσσονται, όπως και στο γαλαξία. Βλέπετε στο γαλαξία όπως γυρίζουν τα πράγματα, έτσι όπως είναι η στροφή, βλέπετε στην άκρη είναι ακόμη πιο λεπτά. Έτσι ακριβώς σημαίνει αυτό ότι μόλις φεύγεις από την πηγή, μακριά και αποκόβεσαι, έχεις μια περιορισμένη κλίμακα. Και αυτή η κλίμακα είναι αυτό το πράγμα που λέμε ότι αν ακολουθούμε συνεχώς την εξέλιξη, χωρίς την αναβάθμιση, θα φτάσουμε σε ένα σημείο λοιπόν να ανακυκλωθούμε. Διαλογιστείτε πάλι σε αυτό το πράγμα που σας λέω. Αυτή είναι λοιπόν η συνείδηση. Είναι η θεμελιώδη εμπειρία που κάθε στιγμή μας κάνει να επιλέγουμε το τι θα κάνουμε. Λέει Δήμητρα Μάρ, μπορείς να αναφερθείς με προσωπική ενσυνείδητη εμπειρία. Αυτό που κάνω τώρα, το κάνω με συνείδηση. Δεν χρειάζεται να σου πω κάτι φασματοδογορικό, δεν χρειάζεται να κάνουμε θαύματα. Κάθε φορά που κάνεις κάτι και έχεις την επίγνωση αυτό που κάνεις, να ξέρεις δηλαδή με λίγα λόγια την ενέργειά σου και την κατεύθυνση που έχει η ενέργειά σου ανά τη στιγμή, αυτό σημαίνει ότι έχεις επίγνωση στην ενέργεια που εκπέμπεις. Είτε μεταφραζόμενη με σκέψη, με λόγια, είτε μεταφραζόμενη με συναισθήματα. Αυτό σημαίνει συνειδητότητα στην πραγματικότητα. Σημαίνει να γνωρίζω ακριβώς τόσο πολύ, ώστε να μπορώ να συνεργάζομαι μαζί του. Βλέπετε, η συνείδηση παίρνει την επιλογή. Γι' αυτό και η πραγματική άφεση έρχεται όταν εμείς συνειδητοποιήσουμε το Θεό. Με ποια έννοια? Να εναρμονιστούμε. Τότε και μόνο τότε έχετε πραγματική άφεση, γιατί εμείς με το θέλημά του γινόμαστε ένα. Έτσι λοιπόν έχετε πραγματική άφεση. Λοιπόν, κάνουμε ένα refresh. Λοιπόν, Παρασκευή, σε ευχαριστώ και εγώ. Hello from Cyprus. Γεια σου, Αλέκα από την Κύπρο. Λοιπόν, η Μπραξούλα λέει ενέργεια. Η ενέργεια είναι η συνείδηση. Η συνείδηση, όταν μιλάμε για συνείδηση τώρα, είναι ένα είδος επίγνωσης. Όλο το σύμπαν είναι μια επίγνωση που όμως ο νους μας την κάνει πακέτα. Αυτά τα πακέτα ξεκινάνε από τις διάφορες, θα λέγαμε, string που λένε οι επιστήμονες και φτιάχνουν ορισμένα fractals ενεργειών. Αυτά τα fractals ενεργειών έχουν ορισμένα κβάντα που ξέρουμε όλοι, μερικά πακέτα ενέργειας. Αυτά τα πακέτα ενέργεια, συνδυαζόμενα όλα μαζί, δημιουργούν μια ροή, γιατί έχουμε μια θέληση και δημιουργούν όλη αυτή τη ροή που παίζουμε μέσα. Εκεί πάνω πλάθεται όλος ο κόσμος, ο 3D θα λέγαμε, και με τα υπόλοιπα θα λέγαμε υποπέδα ενέργειας που υπάρχουν. Τα πάντα λοιπόν είναι μια ενέργεια μες στον κόσμο του 3D και αν πας πιο πάνω, τα πάντα είναι συνείδηση μες στον κόσμο της ενέργειας. Τώρα παραπάνω για ενέργεια, καλύτερα να ρωτήσετε ένα φυσικό. Για την ενέργεια όμως του σώματός μας, έχουμε πει ότι μπορούμε να την ανεβάσουμε και με το διαλογισμό, με την άσκηση, με να έχουμε σωστούς ηλεκτρολίτες, μέσα στο κορμί μας, δηλαδή να πίνουμε δηλαδή νερό, τα σωστά άλατα και φυσικά ό,τι χρειάζεται ένας πραγματικά, πώς να το πω, ακόμα σαν ένα, με τα μέταλλα που να έχουμε μέσα με τα σωστά μέταλλα, όλα αυτά ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε, να έχουμε περισσότερη ενέργεια. Όμως, το θέμα δεν είναι ενέργεια μόνο. Το θέμα, σας ξαναλέω, είναι το πώς εμείς την ενέργεια τη μεταχειριζόμαστε. Καταλάβατε, είναι άσχημο να βλέπω όλο τον κόσμο να ψάχνει συνεχόμενα για θεραπείες για να ζήσει παραπάνω, ενώ στην πραγματικότητα δεν ζει. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε
και μετά να κοιτάμε πώς να ζήσουμε παραπάνω. Βλέπετε, δεν έχει αξία η ζωή με τα χρόνια, αλλά με τις εμπειρίες, με τη συνειδητότητα. Έτσι πραγματικά μετράμε τη ζωή και όχι με το ρολόι στον τοίχο. Μάθετε λοιπόν να ζείτε, και όταν είστε στο τώρα και ζείτε και ενθουσιάζεστε, ό,τι ώρα και να φύγετε θα έχετε μια γεμάτη ζωή. Λοιπόν, επομένως η ενέργεια είναι καλό πράγμα να την έχουμε, αλλά οτιδήποτε δεν είναι στο μέτρο, καταλαβαίνεις Πραξούλα, ότι φέρνει και δυσανάλογα, τα λέγαμε, αποτελέσματα, δυσαρμονικά αποτελέσματα. Λοιπόν, η Πινελόπη άλλο λέει συνείδηση και άλλο λέει συνειδητότητα. Άλλο λέει συνείδηση και άλλο συνειδητότητα. Ο καθένας έχει τους δικούς του, θα λέγαμε, ορισμούς. Γι' αυτό εξηγήσαμε για να μπορούμε να έρθουμε σε μια ισορροπία της ορολογίας. Λοιπόν, η Αλέκα λέει είσαι τέλειος, όλοι είμαστε τέλειοι. Εντάξει, το ξέρω για τον εαυτό μου, πρέπει να το μάθετε κι εσείς, για εσάς. Λοιπόν, ο Σπύρος Κουσταρέλος λέει γεια σου Σιρούλα, από το στρατό, φιλαράκι. Γεια σου φιλαράκι μου. Αλεξιπτωτιστής. Και εκείνος, σαν και εμένα. Λοιπόν, σε αυτήν ακριβώς τη σωρήψη συνειδήσεων πληροφοριών δεν βασίστηκαν εδώ χιλιάδες χρόνια πίστη, δόγματα, διδαχεία. Η συνειδητότητα δεν είναι, λέει, το ζητούμενο. Λοιπόν, φυσικά και η συνειδητότητα είναι το ζητούμενο. Γιατί σας είπα, τότε μας έρχεται η ελεύθερη βούληση, η επιλογή και τότε λοιπόν έρχονται και οι απαντήσεις για κάποιον άνθρωπο που θέλει. Όμως, η συνειδητότητα δεν έρχεται με τη βία. Από τη βία μπορεί να βγει η συνειδητότητα. Όχι όμως με την έννοια που οι κοινωνίες βιάζαν τον κόσμο για να τον ελέγχουν. Εκείνοι δεν το κάναν για να αφυπνίσουν τον κόσμο, το κάναν για να τον ελέγχουν τον κόσμο. Τώρα θα σας πω ένα πράγμα για να καταλάβετε μια διαφορά. Αυτό το πράγμα που θα σας πω τώρα είναι πολύ σημαντικό και να το έχεις στο μυαλό σας. Όποιος άνθρωπος δεν έχει μέσα στο κτίσμα των πεποιθήσεών του ή μάλλον έχει μέσα στο κτίσμα των πεποιθήσεών του κενά, αυτός ο άνθρωπος είναι εύκολο να γοητευτεί από έναν άλλον άνθρωπο που δεν έχει κενά πεποιθήσεων και να γίνει πρόβατο ή, θα λέγαμε, αν κάνει μεγάλη άμυνα επειδή φοβάται, να γίνει ένας πορωμένος δογματικός. Αναλύστε το αυτό που σας είπα και θα καταλάβετε πολλά πράγματα για το πόσο σημαντικό είναι η κατανόηση σε αυτά που θέλουμε να μάθουμε. Λοιπόν, κάνουμε ένα refresh. Κόπηκε λέει η φωνή, οι άλλοι έχουμε ήχο. Παιδιά, μακάρι να έχει ήχο, δεν ξέρω. Λοιπόν, έχω λέει η Vivian. Λοιπόν, δεν βλέπω μια άλλη ερώτηση. Εγώ τα έχω φτιάξει έτσι, ρε παιδιά, εδώ πέρα και τα έχω βάλει με μια. Γιατί τις προάλλες χάσαμε μερικές ερωτήσεις. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ωραία σήμερα τα πράγματα. Ένα μισάωρο θα καθόμαστε, θα μιλάμε. Το κανάλι μου στο YouTube, το ξέρετε, μπορείτε να μπείτε εκεί, υπάρχουν πάρα πολλές απαντήσεις. Είναι καλύτερα να ακολουθείτε τις λίστες για να έχετε ένα προσανατολισμό πάνω στα βίντεο. Συνεχίζουμε αυτή την εθελοντική μοιρασιά, όχι γιατί ζητάμε αποτελέσματα, γιατί πηγαία μας βγαίνει, δεν θέλουμε να σώσουμε τον κόσμο, αλλά όσοι είμαστε, θα λέγαμε, σε μια θετική δόνηση, όσοι είμαστε και σε μια αρνητική δόνηση, μας εκμεταλλεύεται, θα λέγαμε, το σύμπαν και η ροή για να φέρει τα ανάλογα αποτελέσματα. Λοιπόν, να απαντήσουμε άλλη μια ερώτηση της Αγγελικής, επειδή είναι και φιλαράκι. Άντε και μια της Αγγελικής, πού είναι τώρα. Καλησπέρα, όταν κάποιος μας καθρεφτίζει ένα τραύμα παιδικό, παραδείγματος χάρη απόρριψη, πώς αντιμετωπίζουμε και την κατάσταση. Παιδιά, να ξέρετε ένα πράγμα, εγώ δεν θα σας πω πώς να αντιμετωπίσετε καμία κατάσταση. Αυτό το κάνετε εσείς. Πρέπει να εμπιστεύεστε τον εαυτό σας, να αφήνεστε. Να αφήνεστε να λειτουργείτε αυθεντικά όπως σας αρέσει. Το θέμα είναι μετά να κοιτάτε, να κάνετε μια αναγνώριση και να παρατηρείτε, θα λέγαμε. Αλλά πρέπει να αφήνετε τον εαυτό σας. Δεν μπορώ να πω
σε καμία περίπτωση πώς θα συμπεριφερθείς. Όταν κάποιος αντανακλάει ένα πράγμα, πρέπει να το αποφεληθείτε και να ξεκινήσετε σαν τον καθρέφτη. Όταν ο καθρέφτης σας δείχνει ότι έχετε εδώ πέρα ένα μαρούλι επειδή φάγατε χάρμπουγκερ, καλύτερα είναι να το φτύσετε. Έτσι πάει. Αν το βλέπετε στον καθρέφτη και δεν θέλετε να το κάνετε, αυτό είναι πάλι δικαίωμά σας. Ποια είναι η σχέση του συνειδητού νου με το υποσυνείδητο? Αν και ενεργούμε συνειδητά, το υποσυνείδητο είναι αυτό. Λοιπόν, το υποσυνείδητο, επειδή διάβασα την ερώτηση, αλλά κατάλαβα τι λες, Μαρία, θα απαντήσουμε και αυτή και θα τελειώσουμε. Το υποσυνείδητο είναι, θα λέγαμε, όλη εκείνη η μηχανή που βοηθάει σαν κινήτρια, θα λέγαμε, να δημιουργήσουμε πραγματικότητα. Είναι ο Γολιάθ, όπως λένε και οι μοιήσεις. Και ο Δαβίδ είναι το συνειδητό μας. Πρέπει το συνειδητό να νικήσει το Γολιάθ. Βλέπετε, όταν αυτά τα δύο εναρμονιστούν, θα πάρουμε τη δύναμη του Γολιάθ και την ελεύθερη βούληση, θα λέγαμε, του συνειδητού μας, του Δαβίδ. Γι' αυτό στην πραγματικότητα χρειάζεται αυτό που λέμε η συνείδηση. Κάθε φορά που εμείς συνειδητοποιούμε πράγματα, είναι σαν να μαθαίνουμε το δικό μας υποσυνείδητο. Άλλωστε, το δικό μας υποσυνείδητο και το υπερσυνείδητο, αλλά εμένα δεν μ' άρεσε να τα λέω όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ τα βάζω σε ένα κομμάτι και τα λέω υποσυνείδητο, κάτω από τη συνείδησή μας. Είναι πιο κοντά στο Θεό. Είναι πιο κοντά στο σύμπαν. Είναι πιο αρμονικό με το σύμπαν. Στην πραγματικότητα πρέπει να αλλάξουμε το συνειδητό μας και να αρμονιστεί με το υποσυνείδητο. Όλα είναι θέμα επιβεβαίωσης, φίλοι μου. Όλα είναι θέμα να επιβεβαιώσει ο νους μας για ποιο λόγο έχει φτιαχτεί. Και για να το κάνει αυτό, πρώτα θα έρθει σε πόλεμο, θα έρθει σε αντιπαράθεση, θα έρθει σε προδοσίες, θα έρθει σε όλα αυτά τα πράγματα που ξέρει να κάνει ο νους μας, μέχρι να πάρει τις κατάλληλες απαντήσεις που θα χωρέει μέσα περισσότερα αλήθεια στα πακετάκια που φτιάχνει, ώστε να έρθει η ώρα να εμπιστευτεί το ανώτερο κομμάτι μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα, θα το κάνουμε μάλλον εβδομαδιαία, έχετε την αγάπη μου, ευχαριστώ για την προσοχή σας, ειρήνη σε όλους.